Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Nailabration. Σήμερα θα κάνουμε τη συνέχεια του σχεδίου με τον 3D μονόκερο. Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα πώς έχτισα τα νύχια που έκανα στα δικά μου χέρια, σας έδειξα πώς γίνονται τα όμπρε με τα ακριλικά χρώματα. Σήμερα θα συνεχίσουμε να δούμε πώς θα κάνουμε τον 3D μονόκερο και το κέρατο που έχω κάνει στο μεσαίο μου νύχι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αρχικά πριν χτίσω το μονόκερο, επειδή έχω σφραγίσει το νυχάκι μου από πάνω με top, θα μπαφάρω ελαφρώς στο σημείο που θα χτιστεί ο μονόκερος. Δεν θέλω να ξύσω όλο το νύχι, τόσο είναι αρκετό. Για να κάνουμε το μονόκερο θα χρειαστούμε άσπρο ακριλικό και τα χρώματα που χρησιμοποίησα για να χτίσω τα νύχια μου. Επίσης έχω βάλει λίγο μπλε σκούρο για να κάνω το μάτι του και στη συνέχεια γύρω γύρω στόλισα με στρασάκια. Πάμε να αρχίσουμε κάνοντας το μονόκερο με το άσπρο. Έχω πάρει σήμερα για να κάνω το σχέδιο το 3D πινέλο μου για το ακριλικό. Όπως είδατε έχω πιάσει δύο άσπρες μπαλίτσες, τις έχω ενώσει και στη συνέχεια θα τις πλάσω για να σχηματίσω το κεφάλι του μονόκερου. Βάλτε τη φαντασία σας και σκεφτείτε ότι φτιάχνετε το κεφάλι ενός αλόγου, είναι το ίδιο πράγμα. Αν σας δυσκολεύει, μπορείτε να έχετε κάποια φωτογραφία από ένα αντίστοιχο σχέδιο και να το αντιγράφετε. Σε αυτό το σημείο τσακίζω λιγάκι, γιατί κάπου εδώ είναι το στόμα του από κάτω. Πατάω στα πλάγια τα τυχώματα. Σε αυτό το σημείο θα σχηματίσουμε το λαιμό του. Θα πάρω αρκετό άσπρο. Το βάζουμε από κάτω, το ενώνουμε με το κεφάλι. Θα πάμε το λαιμό μέχρι κάτω, μέχρι το τέλος του νυχιού. Βλέπετε το τραβάω λιγάκι διαγώνια μπροστά. Στη συνέχεια θα κάνουμε το κέρατο. Ενσωματώνω καλά την μπαλίτσα που έπιασα με το κεφάλι γιατί δεν θέλω να έχει εξόγκωμα. Τραβάμε το κέρατο μέχρι ψηλά, μέχρι εκεί που τελειώνει το νύχι μας. Τέλεια! Θα κάνουμε και το αυτί του. Αφού ολοκληρώσουμε το σχηματισμό του κεφαλιού, του λαιμού μέχρι το σώμα κάτω, το κέρατο και το αυτί με το άσπρο χρώμα, εγώ χρησιμοποίησα τον τροχό μου για να σχηματίσω τις πτυχές που έχει πάνω το κέρατο. Επίσης θα σχηματίσω και το μάτι του μονόκερου και τη μύτη του μπροστά. Remedy.
Έχω δημιουργήσει λοιπόν τις πτυχές στο κέρατο του μονόκερου. Σχημάτισα με τον τροχό το μάτι και τη μύτη του. Έφαγα και λιγάκι εδώ κάτω από το κεφάλι του που ήθελα να φαίνεται πιο έντονο το σημείο που είναι το στόμα του. Θα συνεχίσουμε χτίζοντας τη χέτη του, την πολύχρωμη χέτη του. Θα πάρω τα χρωματιστά ακριλικά μου τώρα. Θα ξεκινήσω από το μπροστινό μέρος του κεφαλιού, κάτω από το κέρατο. Μπροστά βασικά από το κέρατο, μέχρι περίπου το σημείο που είναι η βουλίτσα της μύτης στο κεφάλι του. Θα αρχίσω με το πετρόλ μου χρώμα. Θα το τοποθετήσω μπροστά. Θα περιμένω λιγάκι. Θα τραβήξω λιγάκι μπροστά και λίγο προς τα πίσω. Θέλω να το σχηματίσω σε μία λεπτή γραμμή, οπότε θα μαζέψω το ακριλικό να γίνει κάπως έτσι. Σε αυτό το σημείο που έχει φύγει η γυαλάδα από το ακριλικό, θα περιμένετε λιγάκι, θα φύγει πολύ γυαλάδα και θα αρχίσετε να το δουλεύετε. Κάνω πατήματα στη μία άκρη προς τα κάτω. Θέλω να δημιουργήσω κυματιστά τη χέτη του. Απαλές κινήσεις. Στη συνέχεια θα πάω προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι πιέσεις μου είναι απαλές γιατί δεν θέλω να τραβήξω το χρώμα. Θέλω απλά να πατηθεί και να κάνει την πτύχωση. Κάνω άλλη μία μπροστά. Το κρατάω και λιγάκι στα πλάγια. Να γίνει πιο ρεαλιστικό. Έχω κάνει το μπροστινό μέρος της χέτης, έχω φτάσει περίπου μέχρι τη μέση κάτω από το κέρατο. Θα συνεχίσω με ροζάκι και θα κάνω το ίδιο μέχρι να κατέβω γύρω-γύρω περιμετρικά μέχρι κάτω εδώ που είναι ο κορμός στο σώμα του. Σε αυτό το σημείο που έχει τελειώσει το πετρόλ, βλέπουμε ότι η πτύχωση είναι προς τα κάτω, οπότε θα συνεχίσουμε με πτύχωση προς τα πάνω με το ροζ. Θέλουμε να πάει διαδοχικά. Προσέχουμε γιατί σε αυτό το σημείο εγώ έκανα το μάτι, οπότε αν και σας βγει τόσο ψηλά και ακουμπάει στη χέτη, δεν θέλουμε να γεμίσουμε το μάτι με ροζ, το μάτι θα γίνει σκούρο μπλε. Οπότε, ανασηκώνουμε λιγάκι το ακριλικό της χέτης. I told myself that maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. Έχω ολοκληρώσει τη χέτη από το μονόκερό μου. Στη συνέχεια θα γεμίσω το μάτι του με μπλε σκούρο χρώμα. Θέλω πολύ μικρή ποσότητα. Θα βάλω μια πολύ πολύ μικρή μπαλίτσα άσπρο πάνω στο μπλε του ματιού. Θα τη σβήσω φυσικά, δεν θα την αφήσω έτσι. Πάμε να κάνουμε στα γρήγορα και το κέρατο. Για το σχηματισμό του θα χρειαστώ ένα παχύρευστο builder gel. Θα πάρω ένα clear που έχω. Δεν θέλω να είναι πολύ πολύ ρευστό. Το δικό μου έχει μέτρια ρευστότητα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο πινελάκι ή ακόμα και ένα λεπτό dotting tool. Εγώ θα το δουλέψω με το dotting tool μου. Αυτό που στην ουσία θα κάνω είναι να απλώνω το gel σε διαγώνιες γραμμές μέχρι να φτάσω στη μύτη από τον νύχι μου. Δεν θέλω πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα.
περίπου τόσο. Τραβάμε το τζέλ μέχρι να φτάσει στην άκρη του νυχιού και το σβήνουμε προς τα κάτω γιατί δεν θέλουμε να κάνει εξόγκωμα. Αν μας έχει ξεφύγει λιγάκι η γραμμούλα, μπορούμε να έρθουμε και να διορθώσουμε. Εγώ προτιμώ να μην κάνω όλες τις γραμμές από την αρχή. Έχω κάνει ήδη τις δύο, θα πολυμερίσω σε αυτό το σημείο και μετά θα συνεχίσω με τις υπόλοιπες, έτσι ώστε να μην απλωθεί πολύ γρήγορα το τζέλ και ενωθούν μεταξύ τους, γιατί θα χαλάσει ο σχηματισμός. Επομένως, πολυμερίζω. Συνεχίζουμε και με τις υπόλοιπες γραμμές. Τις έχω σχηματίσει όπως βλέπετε στα γρήγορα όλες. Θα πολυμερίσω. Μόλις τελειώσουμε με την ολοκλήρωση των γραμμών με το gel, θα περάσω μία πολύ λεπτή στρώση από το top coat μου, κατά προτίμηση να είναι no wipe. Το περνάω προς τη φορά που είναι οι γραμμές μας. Δεν θέλουμε να είναι πολύ χοντρή η στρώση. Θέλω ίσα ίσα να αγκαλιάσει και να περαστεί, να σφραγίσει από πάνω. Δεν θέλουμε να χάσουν το βάθος τους. Πολυμερίζω. Στη συνέχεια θα πάρω ένα unicorn mermaid που έχω από την Born Pretty. Θα χρειαστώ και ένα σφουγγαράκι εφαρμογής σκιών και θα το περάσω σε όλη την επιφάνεια του νυχιού τρίβοντας δυνατά. Θα πάρω το παραπανίσιο και θα σφραγίσω ξανά με το top coat μου. Με τον ίδιο τρόπο που το σφράγισα και πριν. Θα χρησιμοποιήσω αυτά τα πολύ μικρά σβαροσκάκια. Περνάω το top gel μου γύρω-γύρω από το μονόκερο. Θα τα τοποθετήσουμε περιμετρικά σαν κορνίζα. Και μετά θα ξαναπεράσουμε το top από πάνω, στα σημεία που τον είχε έχει μπαφαριστεί και γύρω-γύρω από τα στρασάκια για να τα σφραγίσουμε καλύτερα. Έχω περάσει τα στρασάκια περιμετρικά σε όλο τον νύχι και θα πολυμερίσω. Περνάμε, όπως σας είπα, το top και στην υπόλοιπη επιφάνεια του νυχιού που είχαμε μπαφάρει προηγουμένως και γύρω-γύρω από τα στρασάκια και από τις δύο μεριές. Πολυμερίζουμε. Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει το σχέδιό μας. Με αυτόν τον απλό τρόπο μπορείτε να κάνετε έναν πανέμορφο 3D μονόκερο και ένα πολύ όμορφο κέρατο μονόκερου με pigment ό,τι έχετε σε απόχρωση ιριδίζουσα. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι μπορείτε το κέρατο του μονόκερου να το κάνετε και με ακριλικό, χτίζοντάς το γραμμούλα-γραμμούλα. Απλά είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο κάνοντάς το με τζέλ, απλά απαιτεί ταχύτητα. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώσαμε και το δεύτερο μέρος του σχεδίου από τα νυχάκια τα δικά μου, όπως μου το ζητήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Μπορείτε να με βρείτε και στα social media, Facebook, Instagram και Twitter. Ξέρετε ότι πάντα περιμένω προτάσεις για νέα βίντεο με nail art, αλλά και συμβουλευτικά βίντεο. Επίσης, αν δημοσιεύετε φωτογραφίες στο Instagram, μπορείτε να κάνετε hashtag Nailbration για να δω τις δικές σας δημιουργίες. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά! Αρχίζω. Γιατί? Α, δεν με κοιτάς έτσι, αγχώνομαι. Βάλε μου φως! Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε! Έχεις δίκιο. Που κάναμε τα νυχάκια με το μονόκερο. Πού πας? Πρόσεχε την κουρτίνα! Σήμερα θα σας δείξω... πώς θα κάνουμε το σχέδιο με το μονόκερο και το κέρατό του. No way! Δεν υπάρχει. Δεν θα πω το κέρατό του. Ένα. Δύο. Γεια σου, αδερφάκι. Τέλεια. Ξέχασα κάτι. Δεν σου άρεσε το τι είπα. Τελειώσαμε.
Μπράβο! Κλείς την ατυρημάδα. Τι περιμένεις να πω, αγάπη μου? Δεν θα κάνω πατάτα σήμερα. Έκανα αρκετές. Φτάνει. Τώρα. Δεν προλαβαίνουμε.